This is the ordinance. Με την υπογραφή αυτή της σύμβασης θα ακούτε να λέγεται στο εξής ότι ο κύριος του έργου είναι ο Δήμος Σαμπουτέου και ο φορέας υλοποίησης του έργου είναι η περιφέρεια της Μακεδονίας, περιφέρεια Γινώτα Φλόρινας. Θα αναλάβει τις τεχνικές εργασίες η περιφέρεια υπό την κεντρική καθοδήγηση του κυρίου του έργου που είναι ο Δήμος Σαμπουτέου. Εμείς, όπως σας είπα στην αρχή, προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας για την υλοποίηση του έργου, ελήψη της δυνατότητας τεχνικής επάρκειας σε αυτόν τον βαθμό για τόσο σύνθετα έργα από το Δήμο Σαμπουτέου. Ευχαριστούμε, κύριε Μητρογιάννη, για όλο αυτό και για τα τέτοια έργα. Στα επόμενα. Ευχαριστώ. Θα υδροδοτηθούν, δηλαδή στις υφιστάμενες δεξαμενές θα υπάρχει παραχέτευση νερού από το συγκεκριμένο έργο, από την υδροληψία, από τα ασπρόγια. Επίσης σε 5 κοινότητες θα κατασκευαστούν, θα αντικατασταθούν τα δίκτυα ύδρευσης. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο και γι' αυτό να είμαστε όλοι σε εγρήγορση, ώστε να μπορέσουμε μέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζουν οι διατάξεις να εκτελεστεί και ταυτόχρονα να έχουμε και εμείς μία υποστήριξη, ενώ και οι κάτοικοι αλλά και η δημοτική και η περιφερειακή αρχή, υποστήριξη προς τον ανάδοχο, ο οποίος κάποια στιγμή θα αναδειχθεί, και προς τα συνεργεία τα οποία θα κληθούν να εκτελέσουν αυτό το τόσο μεγάλο έργο. Ιδιαίτερα θα υπάρξει μια αναστάτωση στις κοινότητες όταν θα εκτελούνται τα έργα. Είναι φυσικό αυτό και γι' αυτό από τώρα ζητάμε και την ανοχή των κατοίκων. Αυτά από μένα, νομίζω περισσότερα θα το δώσω στον Περιφερειάρχη. Ευχαριστώ και καλή χρονιά. Καλημέρα και από μένα και καλή χρονιά σε όλους. Μια χρονιά που ξεκινά με καλούς ιονούς, δεδομένου ότι ένα πολύ σημαντικό έργο για την περιφέρειά μας, αυτό που αφορά την ύδευση οικισμούς του Δήμου Αμυνταίου και της πρώην Δημοτική και του πρώην Δήμου Αετού, παίρνει το δρόμο της υλοποίησης. Κρίθηκε σκόπιμο να δώσουμε αυτή τη δημοσιότητα σήμερα με την παρουσία όλων των προέδρων, κατά κύριο λόγο των οικισμών που εμπλέκονται στο έργο, και των εκπροσώπων των δομών που θα παρακολουθήσουν το έργο, όπως είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης με τους παριστάμενους εδώ περιφερειακούς συμβούλους συναδέλφους, διότι είναι ένα δύσκολο έργο, ένα σημαντικό έργο, ένα κρίσιμο έργο, και επειδή αφορά το προτιμότερο αγαθό για την ζωή του ανθρώπου, το νερό, αυτό επιτάσσει ακόμα περισσότερο την ιδιαίτερη προσοχή όλων μας για να μπορέσει να ολοκληρωθεί με τις καλύτερες προϋποθέσεις όπως προβλέπεται στο σχεδιασμό του και στο χρόνο του, που είναι 30 μήνες από την σύμβαση με τον ανάδοχο. Είναι ένα έργο το οποίο αποτυπώνει την άριστη συνεργασία μεταξύ του πρώτου και δευτέρου βαθμού αυτοδιοίκησης και προκειμένου μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου και της περιφέρειας της Μακεδονίας, για να υποστηρίξει ακριβώς η περιφέρειά μας, το Δήμο Αμυνταίου, ως προς την παροχή των υπηρεσιών, των τεχνικών μας υπηρεσιών, που δεν είχε στην διάθεσή του Δήμος Αμυνταίου για να εκτελέσει ένα τόσο σημαντικό, τόσο δύσκολο έργο. Ταυτόχρονα όμως επιβαρύνει και την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την περιφερειακή ενότητα Φλόρινας, όπου και εκεί δεν έχουμε περίσσευμα υπαλλήλων, επιφορτίζεται με περισσότερη δουλειά, η οποία όμως κρίθηκε ότι είναι ύψης της σημασίας, γι' αυτό και αναλάβαμε αυτή την υποχρέωση για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο που είναι αναγκαίο στην ευρύτερη περιοχή. Όπως προανέφερα, είναι σύνθετο έργο, διότι αφορά στην απόλυψη επιφανειακών υδάτων ύψης της ποιότητας,
είχα την ευκαιρία και χθες να επισκεφθώ τις πηγές πάνω στα Σπρώγια και διαπίστωσα από κοντά για τα νερά, την παροχή που υπάρχει, την ποιότητά τους. Και αυτό το νερό θα φτάνει στα σπίτια όλων των δημοτών, των οικισμών που θα υδροδοτηθούν και σημαίνει ότι αναβαθμίζει την ποιότητα της ζωής των κατοίκων εδώ, διότι θα υποκατασταθεί το νερό που σήμερα πίνουμε από τις γεωτρήσεις με ένα νερό πηγών της κανονικής αφορής άριστης ποιότητας. Ταυτόχρονα όμως, επειδή το αγαθό αυτό το νερό δεν είναι μόνο για ίδρυυση, είναι και για άρδεση, αλλά ταυτόχρονα εμπλουτίζει και τα σημαντικότερα οικοσυστήματα της περιφερειάς μας, τις θέσεις του Δήμου Μηδέου, πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην κατανομή των ποσοτήτων που αναγκαιούν και για την υδροδότηση των οικισμών, αλλά και για την άρδεση υφισταμένων αντεκτικών δικτύων, αλλά και μελλοντικών που έχουμε σχεδιάσει, που σηματοδοτούν όχι μόνο την ποιότητα της ζωής, αλλά και την τοπική ανάπτυξη. Και πάνω σε αυτή την προοπτική έχουμε καταρτήσει ένα σχεδιασμό και μαζί και με τον Δήμο Αμυντό που αφορά και στα αντεκτικά δίκτυα της περιοχής και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλες τις λεπτομέρειες, όχι μόνο τις τεχνικές, αλλά και αυτές που προανέφερα τις χρήσεις του νερού, για να μην διαταράξουμε και για να μην υποβαθμίσουμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Αντιθέτως, τα έργα που οφείλουμε να κάνουμε θα πρέπει να σηματοδοτούν την αναβάθμισή του. Γι' αυτό, μετά και από την επιτόπια επίσκεψη χθες και από όλη τη γνώση του αντικειμένου, όχι μόνο για το συγκεκριμένο έργο, αλλά και για αυτά που προανέφερα, θεωρώ ότι το θέτω έτσι δημοσίως για πρώτη φορά, ότι κρίνεται σκόπιμο να διερευνηθεί και να προχωρήσουμε στην κατασκευή ενός ταμιευτήρα πάνω στον ορεινό όγκο του Πιτσίου που θα υποστηρίζει και την ίδρυυση των οικισμών αυτών και την άρδευση των υφισταμένων αδευτικών δικτύων όπως είναι στο Σκύφρο, αλλά και του μελλοντικού αδευτικού δικτύου που ήδη έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση για τη μελέτη του. Και σε κάθε περίπτωση η αποταμίευση των υδάτων είναι μια προτεραιότητα όχι μόνο της χώρας μας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεδομένης της κλιματικής κρίσης, την οποία τη ζούμε και αυτή τη στιγμή που είμαστε εδώ, δηλαδή από το χειμώνα και έξω να έχει 15 δικούς βαθμούς και ανοβρία εδώ και 1,5-2 μήνες, καταλαβαίνουμε ότι τα χρόνια που έρχονται είναι δύσκολα. Άρα, ο ταμιευτήρας της περικοπής μπαίνει στο βασικό σχεδιασμό της περιφέρειας για να ολοκληρωθεί, να γίνει μια μελέτη, να ολοκληρωθεί και να εξευρεθούν οι πόροι για να κατασκευαστεί ένα τέτοιο σημαντικό έργο πολλαπλών ωφελιών. Ταυτόχρονα, βέβαια, η ανάπτυξη του έργου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που σας προανέφερα θα σημάνει την άριστη συνεργασία των υπηρεσιών του Δήμου Αμυντέου της Χρυσής της Δικής μας υπό την παρακολούθηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και την αξιοποίηση των εξωτερικών τεχνικών συμβούλων, γιατί είναι ένα πολύ εξειδικευμένο έργο που απαιτείται και η αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας που μας δίνεται από τη Σύμβαση, να συνεργαστούμε και με ειδικούς επιστήμονες για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη κατασκευή του έργου στην εντέλειά του. Όπως περιγράφεται μέσα και στη Σύμβαση, εάν υπάρχουν κάποιες δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης του τεχνικού έργου, αυτό θα κρίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης κατόπιν των εισηγήσεων των μηχανικών που θα φορτιστούν με την κατασκευή του έργου και εφόσον κρίνεται σκόπιμο μπορούν να γίνουν και κάποιες τροποποιήσεις που θα βελτιώνουν ακόμα περισσότερο την υφιστάμενη μελέτη και το σχεδιασμό, δεδομένου ότι αυτή η μελέτη έχει ολοκληρωθεί για 10 χρόνια και η τεχνολογία και η επιστήμη εξελίσσεται και υπάρχουν πλέον και νέες τεχνολογίες που μπορούν να αξιοποιηθούν και να σωματωθούν στο έργο. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους ενεπράκησαν από την αρχή στο σχεδιασμό ή στη σύλληψη της ιδέας αυτού του έργου, το σχεδιασμό, στη μελέτη, μέχρι και την σημερινή ημέρα που φτάσαμε, καθώς επίσης να κάνω και μια ιδιαίτερη αναφορά στην διαχειριστική αρχή της περιφέρειάς μας, που την εκπροσωπεί ο προϊστάμενος κ. Παπαδόπουλος, δεδομένου ότι έχουμε εξασφαλίσει τα 20 εκατομμύρια που σας αναφέρθηκε για το έργο αυτό. Είναι ένα έργο το οποίο εντάσσεται σε μια κατηγορία έργων συνολικά στην περιφέρειά μας που αφορούν την υδροδότηση, παράλληλα με την ίδρυυση
της Φλόρινας, ένα έργο επίσης 15-16 εκατομμύρια ευρώ, με ένα επίσης σημαντικό έργο στην περιοχή του Βορείου. Συνολικά τα τρία έργα ξεπερνούν τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Που αρχικά έχει προβλεφθεί η χρηματοδότηση μέσα από το εμφυσιακό πρόγραμμα της περιφέρειάς μας και με κατάλληλες ενέργειες που κάναμε το προηγούμενο διάστημα, εντάξαμε τα έργα αυτά στο Ταμείο Συνοχής, εξασφαλίζοντας επιπλέον 40 εκατομμύρια ευρώ για την περιφέρειά μας για τόσο σημαντικά έργα. Επομένως, θα ήθελα να ευχαριστήσω και την διοικητική μας αρχή για την σωστή αυτή κατεύθυνση που έδωσε και τις ενέργειες για να χρηματοδοτηθεί το έργο αυτό με τον τρόπο που σας προανέφερα. Καθώς επίσης. Κάνω και μια ιδιαίτερη αναφορά στην διαχειριστική αρχή της περιφέρειάς μας, που την εκπροσωπεί ο προϊστάμενος κ. Παπαδόπουλος, δεδομένου ότι έχουμε εξασφαλίσει τα 20 εκατομμύρια όπως σας αναφέρθηκε για το έργο αυτό. Είναι ένα έργο το οποίο εντάσσεται σε μια κατηγορία έργων συνολικά στην περιφέρειά μας που αφορούν την υδρολόγηση, παράλληλα με την ίδρυση της Φλόρινας, ένα έργο επίσης 15-16 εκατομμύρια ευρώ, με ένα επίσης σημαντικό έργο στην περιοχή του Βορείου. Συνολικά τα τρία έργα ξεπερνούν τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Αρχικά έχει προβλεφθεί η χρηματοδότηση μέσα από το εμφυσιακό πρόγραμμα της περιφέρειάς μας και με κατάλληλες ενέργειες που κάναμε το προηγούμενο διάστημα, εντάξαμε τα έργα αυτά στο Ταμείο Συνοχής, εξασφαλίζοντας επιπλέον 40 εκατομμύρια ευρώ για την περιφέρειά μας για τόσο σημαντικά έργα. Επομένως, θα ήθελα να ευχαριστήσω και την διοικητική μας αρχή για την σωστή αυτή κατεύθυνση που έδωσε και τις ενέργειες για να χρηματοδοτηθεί το έργο αυτό με τον τρόπο που σας προανέφερα, καθώς επίσης και όλους όσους θα ασχοληθούν από εδώ και στο εξής για να δομολογηθεί η έναρξη των εργασιών του έργου και ολοκληρωσή του. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είμαστε σε στενή συνεργασία, γιατί όπως σας είπα, στις τεχνικές λεπτομέρειες θα πρέπει να παρθούν και κάποιες αποφάσεις, όπου όλοι μας θα πρέπει να είμαστε ενήμεροι και σύμφωνοι για να μην εκτροχιαστεί το έργο από τον προγραμματισμό που έχει. Αυτά είναι από μένα. Τώρα, αν χρειάζεται κάτι να συζητήσουμε, πολύ ευχαριστώ να συζητήσουμε. Επότε, προχωρήσουμε στην υπόλοιπη της προγραμματικής. Δεν πάμε σε κάτι. Ο κύριος, γεια σας. Καλημέρα και από μένα. Καλή χρονιά σε όλους μας. Έχουμε το 2023 για τον τόπο μας να είναι μια πολύ καλή χρονιά, πολύ καλύτερη από το 2022. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα. Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Είναι και οι αγαπητοί συνάδελφοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, αγαπητοί πρόεδροι. Είναι πολύ σημαντική αυτή η στιγμή της υπογραφής προγραμματικής σύμβασης. Εγώ έχω τη τιμή να είμαι μέλος Επιτροπής Παρακολούθησης μαζί με τον κύριο Κιωσέα από την Περιφέρεια και νομίζω από το Δήμο είναι ο κύριος Κιωσέας ο Παναγιώτης. Είναι πολύ σημαντική η ευθύνη μας για αυτό το έργο. Βέβαια, εγώ σήμερα δεν γνωρίζω ότι θα γίνει υπογραφή της προγραμματικής, κύριε Περιφέρεια, που με ενημέρωσαν οι κάτοικοι. Θα ήθελα μια ενημέρωση για να είμαι και εγώ εδώ παρόν, και έτσι είμαι παρόν σήμερα εδώ. Αν θυμάστε, κύριε Περιφέρεια, είχα θέσει ένα ερώτημα όταν είχαμε το ευχάριστο γεγονός με ένταξη των μελετών για τα δύο αρδευτικά στο Πράσινο Ταμείο 4,5 εκατομμύρια. Τότε είχα θέσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο το πρόβλημα του νερού. Από πού θα αρδευτούν αυτά. Αν θυμάστε, είχα θέσει τότε το θέμα του αμυευτήρα της περικοπής. Για μένα είναι, το είπατε κι εσείς, ότι θα έπρεπε αυτό να έχει εξελιχθεί μαζί με τα αρδευτικά. Έπρεπε να εξελιχθεί, διότι στη χώρα μας δυστυχώς κάνουμε φράγματα και λείπει το αρδευτικό, κάνουμε αρδευτικά και λείπει ο ταμιευτήρας. Είναι μια αγωνία των κατοίκων, ακόμα και με αυτό το έργο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα συνοδοτήσει την ίδρυυση των οικισμών, θα λύσει ένα σημαντικό πρόβλημα, μήπως επηρεάσει τα αρδευτικά τους στην αρδευτική περίοδο. Και εσείς νομίζω ότι και εσάς σας απασχολεί αυτό το ζήτημα. Άρα το ζητούμενο για μένα είναι, γιατί δεν προχώρησε και όταν η αυτήρα ταυτόχρονα με τα αρδευτικά, αν θυμάμαι, είχα μια ενημέρωση από τον κύριο Άμπα ότι η πρώτη προσέγγιση της Περιφερειακής Ενότητας ήταν η πρόταση να είναι αρδευτικά μαζί με τα μυευτήρα. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Άμπα. Αυτό είχα ρωτήσει, αν θυμάστε, το Περιφερειακό Συμβούλιο
Και αυτό είναι κρίσιμο για μένα να το συζητήσουμε σήμερα και να υποθούν κάποια πράγματα για να μην έχουν αγωνία και κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ως Επιτροπή, εγώ τουλάχιστον ως μέλος Επιτροπής Παρακολούθησης, είχαμε πολύ κοντά στο έργο να το παρακολουθούμε και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό για τον Δήμο Μηντέου. Και βέβαια η συνεργασία όντως του πρώτου και του δεύτερου βαθμού για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική και πολύ ευχάριστο που γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιος άλλος. Είπατε ότι θα, από εκεί θα παίρνουν νερό και τα αδερφικά που θα γίνουν στον πρόεδρο Φιλότα. Απλώς προβλέπετε μέσα και μία άρτευση προκυπίων. Μέσα στη μελέτη προβλέπετε και η άρτευση προκυπίων. 336 στρέμματα. Ήδη με τον κύριο Περιφερειάρχη συζητήσαμε και πριν αλλά και στο παρελθόν για το όταν έγιναν εντάξεις των μελετών των δύο αρδευτικών δικτύων στην Ζάζα Αρχιμανδίδα και στην Πεκορίτιδα για την αναγκαιότητα μη διατάραξης των υδάτινων αποθέματος που έχει η περιφέρειά μας, έχει ένα πλούσιο απόθεμα, αλλά θα πρέπει να το διαχειριστούμε σωστά. Στα πλαίσια αυτά, αναφέρθηκε και ο κ. Περιφερειάρχης, άμεσα ξεκινάν με πρωτοβουλία της περιφέρειας ο πρώτος σχεδιασμός για την υλοποίηση του φράγματος της περικοπής, μία ιδέα η οποία έχει πέσει στο τραπέζι, το γνωρίζουν κυρίως οι πρόεδροι της περιοχής εδώ και μία δεκαετία. Και εγώ επισκέφθηκα το συγκεκριμένο χώρο που προβλεπόταν να γίνει αυτό το φράγμα της περικοπής. Δυστυχώς όμως δεν προχώρησε. Ίσως υπερβαίνει και την δεκαετία αυτή η σύλληψη αυτής της ιδέας, αλλά ήδη ο Περιφερειάρχης με διαβέβαιωσε ότι άμεσα θα ξεκινήσουν οι σχετικές προμελέτες ή το άνοιγμα φακέλου πρέπει να ανοίξει επιτέλους ένας φάκελος για να γίνει αυτός ο ταμιευτήρας στην περικοπή, ώστε να μπορεί να στηρίξει την ίδρυυση και την άρτευση απρόσκοπτα των εκτάσεων της Ζάζαρης Χιμαντίδρας. Δεν θα πάμε να διαταράξουμε ούτε την αγροτική οικονομία εις βάρος της ίδρυυσης των κατοίκων, ούτε θα διαταράξουμε τον στόχο μας, θα παρακλίνω τον στόχο μας ότι πρέπει να ιδρυοδοτηθούν οι συγκεκριμένοι οικισμοί. Παράλληλα, μια πρώτη, κύριε Περιφερειάρχα, επαφή που είχα κάνει με την ΑΝΚΟ για την εξέβρεση κι άλλων πόρων στα πλαίσια της ανάπτυξης των αδερφικών συστημάτων στη Ζάζαρη, Χιμαρίτιδα και στην Λιβορίτιδα, όπως αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Βεγόρας. Σαν πρώτη ιδέα θα μελετηθούν και η δυνατότητα, δεν είμαι ειδικός, αλλά προφανώς οι επιστήμονες θα το διερευνήσουν αυτό, στην δημιουργία μεγάλων γεωτρήσεων, καρτεσιανών γεωτρήσεων όμως, έτσι, γεωτρήσεις οι οποίες θα είναι κάτω από τον καρτεσιανό ορίζοντα, για να μην διαταραχθούν και επιφανειακές γεωτρήσεις, έτσι, επιφανειακές γεωτρήσεις, δηλαδή πολύ βαθείς γεωτρήσεις, οι οποίες θα εμπλουτίσουν τις δεξάμενες μέσα εισαγωγικά που χρειάζονται για να στηριχθούν τα αρτευτικά της Ζάζαρης Χιμαντίδητας και της Βερολίτητας, παράλληλα επαναλαμβάνω με την αναγκαιότητα να γίνει και ο ταμιαυτήρης της περικοπής. Μια άλλη ερώτηση. Ο Δήμος Φιλότα θα πάρει νερό από την περικοπή? Ο Δήμος Φιλότα μέσα από αυτό το έργο θα κατασκευάσει τα εσωτερικά δίκτυα ίδρυσης του Αντιγόνου και του Μανιακίου, το εσωτερικό ίδρυυσης της Βεγόρας και του Πελαργού έχει εμπλακεί σε μια διαδικασία, έχουμε ήδη εργολάβο, αλλά ο εργολάβος έχει δώσει υψηλή έκπτωση, μια που αναφερόμαστε, αναφερόμαστε στην ίδρυυση των οικισμών γενικότερα του Δήμου Αμιντέου. Ο εργολάβος όμως έχει δώσει μια υψηλή έκπτωση, δεν θέλει να το εκτελέσει το έργο και ήδη έχουμε δικαστικές εμπλοκές. Περιμένουμε να καταγραφεί σε δεύτερο βαθμό. Έγινε το δικαστήριο τον Ιούλιο. Περιμένουμε να δει η απόφαση του
δικαστηρίου για να πάνε μετά αυτά που βλέπουν οι νόμιμες διαδικασίες. Το δεύτερο ανάδοχο, το τρίτο. Δηλαδή, εμείς δεν θα είμαστε τώρα σε αυτό το. Σε αυτό όχι, γιατί εσείς ούτως ή άλλως, σαν κοινότητα, έχετε ανάδοχο. Είναι από άλλο μεταδοτικό εργαλείο, από άλλο έργο. Έχουμε σύμβαση. Απλώς ο εργολάβος δεν θέλει να το εκτελέσει γιατί έχει υψηλή έκπτωση. Να απεμπλακούμε όμως μέσα από τις διαδικασίες που προβλέπονται στην περίπτωση αυτή από τον νόμο και να πάμε ίσως στον δεύτερο ανάδοχο. Στο δεύτερο μειοδότημα. Για να έχετε λίγο εικόνα τα τεχνικά έργα, ποιους οικισμούς αφορούν και αυτό, ποια συγκεκριμένα έργα, να διαβάσω λίγο τα διακριτά μέρη του έργου, της ίδρυσης των οικισμών. Αυτά αφορούν στην κατασκευή του καινούριου εξωτερικού δικτύου ίδρυσης των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, του ξινού νερού, της Κέλης, των Πετρών, του Ροδόνα, του Φανού, με τους οικισμούς Ανάληψης και Σωτήρας στη Δημοτική Ενότητα Μιμπαίου και των τοπικών κοινοτήτων Αετού, Αγριατιδιάς, Βαλτονέρων, Λιμνοχωρίου, Παιδινού και Σκλήθρου της Δημοτικής Ενότητας του Αετού. Εξωτερικά δίκτυα, έτσι είναι 13 οικισμοί, συνολικά 47 χιλιόμετρα αγωγή. Θα γίνει μια εγκατάσταση για την απόλυψη των επιφανειακών υδάτων από τις πηγές πάνω της περικοπής με έναν αγωγό προσαγωγής του νερού μεταφοράς στην εγκατάσταση επεξεργασίας του νερού 1,1 χιλιόμετρο από τις πηγές μέχρι έξω από το χωριό από τα Σπρώγια. Εκεί θα εγκατασταθεί και αυτή όλος αυτός ο εξοπλισμός για την επεξεργασία του νερού. Θα γίνει ένα ταχυδηληστήριο και με ειδικές εγκαταστάσεις για την τηλεμετρία και τηλεδιαχείριση του δικτύου με ένα κεντρικό σύστημα ελέγχου και κάποια ειδικά άλλα μηχανήματα για να παράγεται και ηλεκτρική ενέργεια ταυτόχρονα. Και στη συνέχεια προβλέπεται και η κατασκευή εσωτερικού δικτύου ίδρυσης σε 5 οικισμούς, του Λιμφαίου, του Λιμνοχωρίου, του Λεχόβου, του Αντιγόνου και του Μανιακίου. Συνολικά εδώ είναι περίπου 55 χιλιόμετρα αδίκτυα στο εσωτερικό δίκτυο ίδρυσης. Άρα, 100 χιλιόμετρα περίπου έτσι. Ναι, 100 χιλιόμετρα. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι δύσκολο και απαιτητικό έργο, οπότε όλοι οι πρόεδροι και όσοι εμπλέκεστε είναι καλό να το παρακολουθείτε μαζί με την Επιτροπή Παρακολούθησης, μαζί με τις υπηρεσίες μας. Θα ρωτήσουμε κάτι. Είμαι πρώτος ο Τέλος Κλήθου. Το νερό από ποια μεριά θα το πάρετε από τα Σπρώγια που λέτε? Πάνω από το υδροελεκτρικό ή κάτω από το υδροελεκτρικό? Οι τελικές μας υπηρεσίες έχουν άποψη πάνω σε αυτό τη μελέτη. Κάτω από το υδροελεκτρικό. Κάτω. Κάτω από το υδροελεκτρικό. Σαφές. Το νερό θα το παίρνετε 12 μήνες το χρόνο. Κάθε μέρα. Εννοείς ότι αν θα διαταράξουμε το αρδευτικό του... Το αρδευτικό, το ποτάμι, όλο εκεί πέρα υπάρχει και κι άλλο θέμα. Δεν είναι μόνο να πιει ο κόσμος νερό, να πιει ο κόσμος νερό. Αυτή τη στιγμή, κύριε Ευθύνη, αυτή τη στιγμή ο κόσμος πίνει νερό. Δεν έχουμε λήψη. Ας συνεχίσει να πίνει πάλι έτσι νερό. Να, εντάξει, άρα λοιπόν δεν είναι κάτι που είχα πει πριν, δεν θα πάμε να αναταράξουμε την αγροτική οικονομία. Γιατί επάρκεια και ικανοποίηση αυτή τη στιγμή των αναγκών διαβούλευσης υπάρχει. Αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ. Άρα σε καμιά περίπτωση δεν θα διαταράξουμε, είμαι ξεκάθαρος και εγώ και ο κ. Περιφερειάρχης. Αυτό δεν το πιστεύουμε εμείς. Γιατί τώρα που δεν υπάρχει, κοιτάξτε λίγο, τώρα που δεν υπάρχει το έργο αυτό εδώ, ναι. Υπάρχει ζήτημα ανυψηδρίας? Όχι. Όχι. Ωραία. Άρα. Το καλοκαίρι τι θα γίνει? Επαναλαμβάνω, το καλοκαίρι υπάρχει ζήτημα ανυψηδρίας? Σε εμάς ναι. Δεν υπάρχει ζήτημα. Πώς δεν υπάρχει? Έστω στο αρδευτικό υπάρχει. Α, για το αρδευτικό λέμε. Αυτό όμως δεν ενδιαφέρει. Για την ίδρυση, για την ίδρυση. Για το αρδευτικό. Αυτό όμως δεν ενδιαφέρει. Για το αρδευτικό μιλάμε, εντάξει. Εμείς που είναι ο ηλεκτρικός έχουμε κάνει κάποια. Δεν υπάρχει η αναγκαιότητα αυτή τη στιγμή άμεσα να στηρίξουμε την ίδρυση, την ίδρυση των κατοίκων, γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή επάρκεια για την ίδρυση. Κάποια στιγμή όμως θα γίνει. Επαναλαμβάνω, χωρίς να, χωρίς να διαταράξουμε την επάρκεια του... Ναι, τι θα κάνετε σε εμάς για να μην διαταράξει την επάρκεια? Επαναλαμβάνω, το είχαμε πει πριν από λίγο. Ούτως άρα είναι... γίνεται ο ταμιευτήρας. Αυτό, αυτή είναι μια αρχή, ο Άγγελος ταμιευτήρας. Την ώρα είναι σαν ιδέα ο
ταμείο πτήρας. Όχι, όχι, όχι. Αυτό που λέει ο κ. Δημαρχός, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα δίκτυο, υπάρχει, υπάρχει ένα σύστημα εγκαταστάσεων με υδραγωγεία, τα οποία τροφοδοτούνται από γεωτρήσεις και καλύπτουν τις ανάγκες υδροδότησης των οικισμών. Ωραία. Αυτό δεν θα διαταραχθεί, δεν θα σταματήσει να λειτουργεί με την εγκατάσταση του ταχυδηλιστήριου πάνω στα σπρώγια. Θα συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς να διαταραχθεί αυτή η ισορροπία που υπάρχει στον τρόπο λειτουργίας, και όταν θα ολοκληρωθεί πλήρως το έργο, που δεν θα στερεί τις ποσότητες του νερού από κανένα χρήστη, είτε είναι για ίδρυψη είτε είναι για άρδευση, και μελλοντικά, όπως είπαμε, για το νέο ρευστικό, σταδιακά θα μπαίνει σε εφαρμογή η λειτουργία του έργου. Και να σας δώσω και κάποια στοιχεία που θα απογράψουμε εδώ στη σύμβαση, για να ξέρετε για τι ποσότητες νερού μιλάμε. Έχει προβλεφθεί στη μελέτη ότι κατά την θερινή περίοδο η μέγιστη ημερήσια ζήτηση όλων των οικισμών που θα υδροδοτηθούν από το νέο έργο ανέρχεται στα 8.220 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως. Αυτό προβλέφθηκε να καλύπτεται και από την δυναμικότητα του έργου για την επεξεργασία του νερού, η εγκατάσταση επεξεργασίας του νερού προβλέπεται να επεξεργάζεται 8.500 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως. Τώρα, η ετήσια ποσότητα του νερού που χρειάζεται, επεξεργασμένου πόσιμου νερού, υπολογίζεται στα 360 μέτρα νερού την ώρα. Και μάλιστα προβλέφθηκε και υπολογίστηκε συνολικά στα 4.357 κυβικά μέτρα νερού την ημέρα, μέση ημερήσια ζήτηση, επί 365 μέρες το έτος, συν 362 στρέμματα προκυπίων επί 500 κυβικά μέτρα νερού για ποτίσματα, για κύρους και τέτοια, ανέρχεται μια ποσότητα νερού 1.785.205 κυβικά μέτρα νερού το έτος. Αυτό λοιπόν θα καλύπτεται μελλοντικά από το νέο έργο. Μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου που θα μπορεί να υποστηρίξει τις ανάγκες αυτές, δεν θα αλλάξει κάτι, δεν θα διαταραχθεί ούτε η αξιοποίηση του νερού από το αρδευτικό, ούτε κανένας οικισμός θα στερείται νερού. Όταν θα, μέσα στους 30 μήνες, θα ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες για το νέο έργο, εκεί που θα είναι λειτουργικό και θα μπορεί να υποστηρίξει, το εφιστάμενο δίκτυο με φυσική ροή, νερό με φυσική ροή, ώστε να μειώνονται και οι αντλήσεις και τα κόστη απάντησης νερού που υποστηρίζουν το υφιστάμενο δίκτυο, θα τροφοδοτούνται τα υδραγωγεία των οικισμών για να μειωθεί και το ενεργειακό κόστος, αλλά και να βελτιωθεί και η ποιότητα του νερού για τους κατοίκους. Όταν θα ολοκληρωθούν οι υποδομές και θα μπορούν να υποστηρίξουν και την άρδευση, τότε θα απομειωθεί το νερό δεν θα απομειωθεί το νερό στο αρδευτικό του σκλήθρου, γιατί θα υποστηρίζεται πλέον από το νέο φράγμα της περικοπής. Άρα δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα και για το αρδευτικό. Σε τρία χρόνια δηλαδή θα γίνει φράγμα σε περικοπή? Όχι, μπορεί να γίνει σε 5, μπορεί να γίνει σε 8, μπορεί να γίνει σε 10. Αλλά μέχρι τότε δεν θα διαταραχθεί το αρδευτικό του σκλήθρου, δεν θα πειραχθεί η ποσότητα του νερού που παίρνει το σκλήθρο, γιατί δεν θα αφαιρεθεί νερό άρδευσης για να πάει για ίδρυυση. Δεν υπάρχει ανάγκη αυτή τη στιγμή, γιατί οι ανάγκες υδρευτικές καλύπτονται από τις υφιστάμενες γεωτρήσεις. Την υφιστάμενη χρήση, την υφιστάμενη λύση, το υφιστάμενο καθεστώς, δεν θα το πειράξουμε, δεν θα το αλλάξουμε προκειμένου να επιβαρύνουμε το όποιο πρόβλημα, αν υπάρχει πρόβλημα στο έτος κλήθρου. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Τρεις μήνες δεν υπάρχει ήδη για την ίδρυψη του σκλήθρου. Αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή το νερό έρχεται ελάχιστο. Μιλάτε τώρα για χιλιάδες κυβικά και εμείς έχουμε μία διμεξαμενή 6.000 κυβικά, η οποία για να τη γεμίσουμε από το υπάρχον νερό αυτή την ώρα, κάνουμε 2 μέρες. Δηλαδή η ροή του νερού είναι ελάχιστη το καλοκαίρι, αν δεν βρέξει, με όλα τα αν τα σχετικά. Και οι ανάγκες, όπως άκουσα αναφέρεται και για την Ευρωπαϊκή και δεν ξέρω τι,
οι ανάγκες θα είναι πολύ μεγαλύτερες, ας πούμε, από το υπάρχον νερό. Οπωσδήποτε θα χρειαστεί και στήριξη από εκείνο το νερό. Αλλά πρέπει να μείνει και ένα μέρος νερού μέσα στην κήτη του ποταμού. Δηλαδή, λέω. Για το οικοσύστημα. Ναι, όλο το οικοσύστημα. Υπάρχουν καραμπίνες, υπάρχουν τα οποία δεν είναι. Δηλαδή, εύγλωτο ήταν πρώτα να υπάρξει ο ταμιευτήρας και μετέπειτα να γίνει κανένα μια αντίρρηση. Πρώτος παράγοντας ο άνθρωπος. Και εγώ πιστεύω ότι αύριο μεθαύριο, αν υπάρχει έλλειψη νερού στους οικισμούς τώρα που αναφέρεστε, πρώτα θα δοθεί η ανάγκη και η προτεραιότητα στον άνθρωπο και μετέπειτα. Για να μην υπάρχει παρεξήγηση και παρανόηση, εφόσον εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση έργων των οποίων οι μελέτες ήταν έτοιμες, προκρίθηκε και κρίθηκε σκόπιμο να ενταχθούν στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, να κατασκευαστούν αυτές οι οικοδομές και μπορεί να παραμένουν προς αξιοποίηση ή σταδιακά να αξιοποιούνται μέχρι να ολοκληρωθεί και η υποδομή που λέμε με το πράγμα της περικοπής. Ναι. Αν χάναμε αυτή την ευκαιρία, θα έπρεπε να ψάξουμε να βρούμε άλλο πρόγραμμα σε μελλοντική περίοδο και αν ήταν επιλέξιμο μελλοντικά, έτσι, και ήταν τόσο εύκολο να υπάρχει. Υπάρχει ένα υφιστάμενο έργο, ένα δισεκατομμύριο στήχησε σε αυτό το αντεπτικό. Είναι με την φυσική ροή, είναι πρότυπο, είναι υγιές έργο, είναι από τα λίγα το έργο. Δεν θα πειραχτεί αυτό το έργο. Αντιθέτως, μπορούμε αυτό το πράγμα δηλαδή να μας εξασφαλίσουν αυτά τα πράγματα. Αντιθέτως, όπως είδατε, αλλάζουν, είναι 100 χιλιόμετρα αγωγή. Ποιος διαβεβαιώνει ότι σήμερα στους οικισμούς... Το επόμενο ζήτημα μπορεί αύριο μεθαύριο να μας πει. Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη. Ποιος διαβεβαιώνει ότι σήμερα μέσα στους οικισμούς δεν έχουν διαρροές. Εγώ σας λέω, κατά μέσο όρο, ένα 40, να μην πω παραπάνω, 100% χάνεται μέσα στο δίκτυο. Παίρνω παράδειγμα το χωριό μου. Αποδεκτό. Ναι. Αυτό λοιπόν, αν εξοικονομηθεί με αυτά τα έργα, καταλαβαίνετε ότι θα περισσέψει νερό. Άρα, εσείς θα κρατήσετε ότι δεν θα διαταραχθεί ο τρόπος λειτουργίας της ίδρυσης των οικισμών, θα συνεχίσει όπως υφίσταται σήμερα, θα κατασκευάζεται παράλληλα αυτό το έργο και όταν θα είναι έτοιμο να ακουμπώσει με φυσική ροή να τροφοδοτείται το δίκτυο αυτό και οικισμοί με νερό καλύτερης ποιότητας χωρίς να πειραχθεί καμία χρήση του. Θα λαμβάνεται υπόψη ότι ναι, στο σκλήθος θα ποτίζονται, ναι, οικισμοί θα υδροδοτούνται από το υφιστάμενο δίκτυο και εφόσον υπάρχει νερό που πλεονάζει και πλεονάζει νερό, λαμβάνοντας υπόψη και την οικολογική παροχή, το δεσμεύει μελέτη αυτό. Δεν μπορούμε να κάνουμε το κεφάλι μας εδώ, αν κάποιος με πάει να πει ότι θα πάμε για ίδια συνάδελφη. Μην τα κάνουμε όλα τα κακό παραμένει. Δεν έχει πολύ νερό πάνω. Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα. Εμάς, οι δήμαρχοι αλλάζουν, όλα αλλάζουν. Μπορεί κάποιος να μας το διαβεβαιώσει ότι μέσα στους 3 μήνες την καλοκαιρινή, όταν θα υπάρχει, εμείς θα έχουμε το νερό. Κοιτάξτε, μπορεί αυτό να διαβεβαιωθεί με κάτι. Σας το λέμε, κανείς δεν θα αρθεί να διαταράξει την οικονομία της περιοχής. Είναι. Μα δεν είναι οικονομία, είναι πλέον ευλογία. Κοιτάξτε λίγο, είναι δύο πράγματα. Είναι ευλογία αυτό που λέμε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει έλλειψη πόρων για την ίδρυψη των οικισμών. Φυσικού πόρου, έτσι. Δεν έχουμε έλλειψη νερό για την ίδρυψη των οικισμών. Είναι σημαντικό αυτό εδώ. Πολύ σημαντικό. Είναι σημαντική η προσέγγιση και σας τιμά αυτό εδώ που είπατε ότι προφανώς προηγείται η ίδρυψη των κατοίκων. Εντάξει. Είναι για το Θεό. Άρα, ευτυχώς αυτή η αναγκαιότητα που σωστά την προσεγγίσατε δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει αναγκαιότητα να βρούμε νερά για την ίδρυψη των κατοίκων. Αυτή τη στιγμή. Οι κάτοικοι δρέπονται με γεωτρήσεις. Ένα μέρος με επιφανειακά νερά. Χάνονται όμως τεράστιοι πόροι μέσα από τα δίκτυα τα οποία είναι απορχιωμένα, τα οποία θα έρθουν να τα εξοικονομήσουμε. Επαναλαμβάνω, κανείς, όποιος και να είναι στη θέση του Περιφερειάρχη, όποιος και να είναι στη θέση του Δημάρχου, κανείς δεν θέλει να διαταράξει, ειδικά στη σημερινή συγκυρία, την υφιστάμενη οικονομία της περιοχής. Να διαταράξει. Είχαμε το εργοστάσιο που έγινε. Κάποτε, εντάξει, πέσαν υπογραφές το ότι πλέον 3 μήνες θα είναι κλειστό, δεν θα διεκδικήσει νερό, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά γιατί το νερό το παίρνανε πάνω από εμάς. Το παίρνανε από το Τζουπάνι, δηλαδή η περιοχή που λέγεται ο Αγωγός. Τώρα το νερό που θα πάρετε, δηλαδή για όλο το έργο, θα είναι κάτω ακριβώς από την παροχή που παίρνουμε εμείς, δηλαδή γυρίζουμε το ποτάμι για το
Ναι. Εύκολο είναι για το Σκλήθρο να ανέβει επάνω και να το γυρίσει. Να σας ρωτήσω λίγο. Αυτή τη στιγμή το νερό, το πόσιμο, το παίρνετε από γεώτρηση, έτσι. Όχι. Το πόσιμο. Το πόσιμο, όχι. Και έχω ένα πράγμα έτσι. Ούτε γεώτρηση χρησιμοποιείται για το αρδευτικό. Για το αρδευτικό χρησιμοποιούμε ένα 15% τη σύνδευση. Το οποίο είναι πολύ ελάχιστο, δεν ξέρω από αγρότες που μπορεί να το ξέρουν. Θέλω να σας πω το εξής, ότι όχι κατά την περίοδο της μεγάλης ζήτησης, την υπόλοιπη περίοδο, όταν θα παίρνετε νερό από το συγκεκριμένο έργο, έτσι, θα υπάρχει η δυνατότητα να μην παίρνετε το νερό που χρησιμοποιείτε τώρα, το τρεχούμενο, το οποίο θα εμπλουτίσει και τον υδροφόρο ορίζοντα. Άρα, ο υδροφόρος ορίζοντας θα ανεβεί παραπάνω. Οι γεωτρήσεις, ακόμα και αυτές τις οποίες χρησιμοποιείται τώρα για το αρδευτικό, θα έχουν μεγαλύτερη παροχή. Προσπαθούμε να κάνουμε μία εξοικονόμηση. Προσπαθούμε με αυτό εδώ το έργο να γίνει μία εξοικονόμηση μεταξύ ίδρυυσης και άρδευσης. Μπορεί στη δική σας την περιοχή να μην ισχύει σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά στις υπόλοιπες περιοχές θα έχει πολύ μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Γιατί δεν θα χρειαστεί να παίρνουν από τις γεωτρήσεις πόσιμο νερό. Αυτό σημαίνει ότι το νερό το οποίο παίρνουν τώρα για ίδρυυση θα παραμένει στη γη, θα ανεβαίνει ο υδροφόρος ορίζοντας, θα έχουν μεγαλύτερη απόδοση και τα αρδευτικά μέχρι να φτάσουμε στο σημείο τα αρδευτικά να δέχονται ποσότητες νερού από άλλες πηγές. Βέβαια, όλη αυτή εδώ την ισορροπία και η Επιτροπή Παρακολούθησης, αλλά και οι τεχνικές υπηρεσίες θα το παρακολουθούν. Προφανώς, όπως είπε και ο Περιφερειάς και ο Δήμαρχος, δεν υπάρχει καμία πρόθεση. Αντιθέτως, θα πρέπει να συνεχιστεί η ομαλή καλλιεργητική περίοδος και ιδιαίτερα στη δική σας την περιοχή. Επειδή δεν θα καταργηθούν οι γεωτρήσεις και οι δεξαμενές, θα μπορούν να δέχονται και νερό και ενδεχομένως να δέχονται και σε μόνιμη βάση από τις υφιστάμενες γεωτρήσεις για την ίδρυυση, θα υπάρχει μια καλή ισορροπία και δεν θα διαταραχθεί, κατά την άποψή μου, δεν θα διαταραχθεί τίποτα. Έτσι. Απλώς χρειάζεται μια αυτό που λέει ο Δήμος να μας το εγγυηθεί, ή ο Δήμος η περιφέρεια. Κάπου να μας το εγγυηθεί. Δεν έχω πλήρη εικόνα. Δηλαδή, εμείς έχουμε υπογράψει με το εργοστάσιο, υπάρχει πάνω στην Φλόρινα, κύριε Βόλου, πρέπει να το ξέρετε. Υπάρχει μια σύμβαση η οποία τους τρεις μήνες μένουν κλειστό. Μπορούν να μας διασφαλίσουν για Σκλήθρο ότι τους τρεις μήνες θα έχουμε, ας το πούμε, σίγουρα την άρνηση όπως είναι σήμερα. Αυτό είναι σωστό που λες. Αν μπορεί να γίνει. Γιατί για να αν μπορεί να γίνει, δεκτό. Όπως γίνεται και τώρα δηλαδή. Ναι. Προσέξτε, αυτό βασίζεται στο γεγονός ότι αναπτύσσεται μια οικονομική δραστηριότητα στις καλλιέργειες στην περιοχή και θέλετε να κάνετε τον προγραμματισμό σας σε ένα χρόνο νωρίτερα. Αυτό εμείς δεν θέλουμε να το ανατρέψουμε. Αντιθέτως, θέλουμε να βοηθήσουμε και να συνδράμε και την τοπική ανάπτυξη. Όπως επίσης, μια παράμετρος που πρέπει να την έχουμε βαθιά μέσα μας. Δεν θέλουμε να διαταράξουμε πουδενή μια ισορροπία στα οικοσυστήματα. Τα οικοσυστήματα ζούμε, έτσι. Τα τέσσερα οικοσυστήματα που τροφοδοτούνται κυρίαρχα από αυτό το ρεύμα. Δεν πρέπει να διαταραχθούν. Γι' αυτό σας είπα ότι αναλύει το φράγμα της καταστροφής. Εδώ να το ξέρουμε και όλοι ότι κανένας μπορεί να κάνει το κεφάλι του και αν δεν υπάρχει μια σωστή πρόβλεψη και ένα σωστό προγραμματισμό, θα έρθει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και θα μας βάλει φυλακή. Δεν είναι αστεία τα πράγματα. Ειδικά με το περιβάλλον και στις συνθήκες που ζούμε πλέον έχει θεσπιστεί και νομοθετικό πλαίσιο περιβαλλοντικού εγκλήματος. Και περιβαλλοντικό έγκλημα έχει συντελεστεί στην περιοχή της Θεσσαλονίκης με την αποξήραση της λίμνης της Κορώνιας από αλόγιστη χρήση και έλλειψη σχεδιασμού και προγραμματισμού. Αυτό επουδενή δεν θέλουν να συμβεί στο ελάχιστο στα μοναδικά οικοσυστήματα της περιοχής, τα οποία είναι και η μεγαλύτερη, ας πούμε, κληρονομιά που έχουμε στο φυσικό περιβάλλον, στη Δυτική Μακεδονία. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, γι' αυτό και αυτό που λέει ο Δήμαρχος. Αυτή τη στιγμή υδροδοτούνται όλοι οι οικισμοί. Αυτό το έργο έρχεται να βελτιώσει την ποιότητα. Αν φανεί ότι αυτό πάει να δημιουργήσει πρόβλημα αλλού, δεν θα λειτουργήσει εις βάρος είτε της άρδευσης, πολύ δε περισσότερο και του περιβάλλοντος. Αντιθέτως, η οικονομία που θα γίνει
και θα στηρίξουμε και τις αγροτικές δραστηριότητες για εξοικονόμηση νερού και καλύτερη οργάνωση των ΔΕΠ. Το ξέρεις, Πρόεδρε, αυτά που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Θα εξοικονομήσουμε και από εκεί νερό και ενέργεια ομοίως. Άρα βγαίνεται ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την καλύτερη αξιοποίηση συνολικά των φυσικών πόρων. Για να σας πω, συγγνώμη, δεν υπάρχει νερό. Για να. Σπόλης, καταλαβαίνω την ανησυχία σας. Το ζήτημα ποιος θα μας διασφαλίσει. Σας το λέω εγώ ότι στα επόμενα δημοτικά συμβούλια, σε ένα από τα επόμενα δημοτικά συμβούλια, θα τροποποιήσουμε τον κανονισμό ίδρυψης του Δήμου Αμυνταίου και να βάλουμε αυτή την παράμετρο, αυτή που λέτε. Ότι την περίοδο που αρδεύεται δεν θα. Αυτό να γίνεται. Δεν θα λειτουργεί εις βάρος. Ναι, πρέπει να λειτουργεί εις βάρος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή, μπορούμε εμείς να φέρουμε και γνώμη να μην γίνει καθόλου το έργο αυτό τη σύνδεση. Να πούμε, δεν συμφωνούμε. Σα κλείθρο. Ποιο είναι το δεν είναι όλοι τίποτα στα πιέζα. Εσεί θα πιείτε νερό, εμεί θα το πάρετε νερό. Τι θα κάνουμε. Αν υπάρχει έλλειψη. Το αν υπάρχει έλλειψη να σα πω λίγο και λοιπά. Θα τα κάνουμε στο πράγμα να κάνουμε. Έτσι, εσεί θα πιείτε νερό. Το έργο αυτό που έχει γίνει έχει 40 χρόνια. Δηλαδή τώρα θα στα ξαφνικά είναι με το νερό. 40 χρόνια έχει να πάρει. Θα το κλείσουμε το νερό για 40 χρόνια. Δεν το πιστεύω εμεί αυτό. Αυτό εμεί δεν το πιστεύω. Σα είπα. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω άλλα πράγματα. Τι σημαίνει άλλα πράγματα. Ζήσε εμεί κάτι το μαλλιάκι. Εγώ δεν είμαι σε μια κατάσταση σε αυτή την ιστορία. Παιδιά, θα υπογράψει κανένα άμα δεν φτάσει το νερό, θα μα τα αποζημιώσετε. Εκεί έχει 3.000 θέματα. Πάρτε το βράδυ, πληρώστε και δεν έχουμε νερό. Θα κάνει ο Δήμο. Ναι, γιατί τι είναι ο Δήμο. Για όσα σου λέω ότι. Να σα πω λίγο, να σα πω λίγο. Δεν το πιστεύω, μάλλον. Το εργοστάσιο που παίρνει αυτά τα χρόνια. Πηγαίνουμε και το σταματάμε. Σταματάει. Σταματάει στα μικρή ύλη τότε. Σταματάει. Είπε ο κύριος Πολυπρόεδρος, κάνουμε μία κουβέντα, η οποία δεν έχει τόσο μεγάλο αντικείμενο. Γιατί υπάρχουν και οι περιβαλλοντολογικές μελέτες, οι οποίες κατά την άποψή μου θα πρέπει να εξετάσουν και αυτό εδώ το ενδεχόμενο. Δεν την έχω υπόψη μου, αλλά θα τη δούμε. Αλλά σας διασφαλίζουμε και είναι εδώ και τα δύο μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης που είναι και ο κύριος Λιάσης και ο κύριος Κιωσές. Ότι κατά τη διάρκεια της κατασκευής αυτού εδώ του έργου, ακόμα δεν έχουμε ανάδοχο, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου θα διασφαλιστούν όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία θέτεται. Είναι σημαντικό αυτό το οποίο θέτει. Αλλά εδώ δεν έχουμε ακόμα ανάδοχο. Έχουμε το χρονικό περιθώριο να δούμε και τη διαχείριση και στο στάδιο της κατασκευής αλλά και στο στάδιο της λειτουργίας. Πολύ δε περισσότερο ότι ξεκινάνε οι διαδικασίες, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, για την κατασκευή του φράγματος της περικοπής. Οπότε μέσα σε αυτό εδώ το χρονικό διάστημα θα έχουμε πληρέστερη εικόνα για το τι μέλη γενέστε. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι άσκοπη η κουβέντα. Πολύ καλά κάνετε και το θέτε. Άμα γινόταν το έχουμε το χρονικό μετά κάνει το σωλήνα για να πάρει νερό. Έχουμε το χρονικό περιθώριο. Όλα αυτά εδώ... Κάνει το σωλήνα και μετά θα γίνει το... Θα σας παρακαλέσω λίγο να ολοκληρώσω. Λοιπόν. Έχουμε όλο το χρονικό περιθώριο. Αν δεν αντιμετωπίζετε, που κατά την άποψή μου θα πρέπει να αντιμετωπίζετε μέσα από τη μελέτη και να λαμβάνετε υπόψη και αυτή η παράμετρο, να το δούμε. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση διαταραχή της όποιας καλλιεργητικής δραστηριότητας έχετε. Δεν άκουσα καλά, να αναφερθήκατε σε θερμοκήπια. Δεν είναι θερμοκήπια, είναι τα προκήπια. Λαμβάνεις υπόψη σου ότι ο κάθε ένας έχει μία αυλή και θα την ποτίσει. Αυτή την ποσότητα του νερού την υπολογίζεις μέσα γιατί δεν θα είναι για ίδρυψη. Έπρεπε να το χρησιμοποιήσει. Ξέρουμε τι νερό υπάρχει. Σας λέω, δεν προβλέπεται καμία δραστηριότητα για θερμοκήπια. Αναφέρεται σε προκήπια και μάλιστα. Γι' αυτό θέλω να το διευκρινίσω. Αλλά πάμε να κάνουμε θερμοκήπια στο λιμνοχώρι με το γεωθερμικό έτσι. Άλλο είναι. Μακάρι να γίνει αυτό. Σας ξαναλέω ότι έχουμε όλο το χρονικό περιθώριο μπροστά μας να εξετάσουμε αν υπάρχει η πιθανότητα να διαταραχθεί η λειτουργία του ΤΟΕΒ, να το αντιμετωπίσουμε άμεσα. Όχι, αν υπάρχει. Αν υπάρχει, μπορεί και να υπάρχει. Δεν γίνεται μη δεν υπάρχει, απάρτε νερό. Υπάρχουν. Αν μου δίνετε λίγο το λόγο, υπάρχει δυνατότητα διασφάλισης όλης αυτής της αγωνίας σας
Ο Δήμαρχος του είπε προηγούμενα με μια νέα απόφαση και η Περιφέρεια μπορεί να εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία. Διασφάλιση όχι 3 μήνων και 6 μηνών να μην λειτουργεί αυτό το έργο. Δεν χρειάζεται το ένα λεπτό. Ένα λεπτό να ολοκληρώσω, Δημήτρη μου. Και 6 μηνών, λέω εγώ. Ούτως ώστε να μην έχετε την αγωνία της διατάραξης από τη στιγμή που τα υδρευτικά συστήματα σκήνων δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. Υπάρχει επάρκεια νερού σήμερα. Για μένα το πιο σημαντικό από αυτό το έργο, πιστέψτε με, είναι τα νέα δίκτυα ίδρυυσης που θα γίνουν οικισμούς. Αυτό το έργο θα είναι ουσιαστικά επικουρικά θα λειτουργεί από τη στιγμή που δεν υπάρχει ταμιευτήρας, όταν χρειάζεται και μάλιστα πιστεύω τη μη αρδευτική περίοδο. Δεν υπάρχει κανένα θέμα να λειτουργήσει την αρδευτική περίοδο. Αλίμονο να συμβεί αυτό. Και βέβαια είπε ο Περιβέξης ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Ότι δεν πρέπει να διατεραχθεί το περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το προσέχει πάρα πολύ. Ούτε το ποτάμι, ούτε τα οικοσυστήματα. Αυτό νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Από εκεί το ποτάμι γιατί. Πάει ο Ζάζαρη, χυμαδίτητα, πέτρες, Αγίου. Και πιστεύω ότι η λύση του προβλήματος θα είναι οριστική και θα έχει και ουσιαστικό ρόλο αυτό το έργο μόνο με το ταμιευτήρα. Όπως συμφωνούμε, συμφωνούμε που είναι τα υπάρχοντα ταμιευτήρα. Να δώσουμε τον Κώστα τον Εσσερίδη και στον Βαγγέλη τον Στεφανίδη και να κλείσουμε λίγο, να υπογράψουμε, λίγο και την προγραμματική. Έχουν ακουστεί όλα τα θέματα, τα βασικά που έχετε θέσει, έτσι και είναι καλό να το ξέρουμε. Κώστα. Να σας καλωσορίσω και να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά, χρονιά μας πολλά. Αν άκουσα καλά και θέλω να το επαναλάβετε κύριε Περιφερειάρχα, μέσα στο δίκτυο αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται, είπατε 5 οικισμοί, δεν συμπεριλαμβάνεται ούτε το Βαλτόνερο, ούτε το Παιδινό. Εδώ είναι ο πρόεδρος του Παιδινού και ας με διαψεύσει. Τα εσωτερικά δίκτυα. Περιλαμβάνεται όμως τα Βαλτόνερα και το Παιδινό για την προφοδοσία τους με το νερό με εξωτερικούς αγωγούς. Γιατί έχουμε όντως πρόβλημα με την ίδρυυση στα Βαλτόνερα. Έχουμε πρόβλημα, εδώ είναι ο πρόεδρος σας με διαφέρει και του Παιδινού. Τρεις την ώρα μας χαλάει η γεώτρηση και εύχομαι να βγω ψεύτης. Μέχρι το καλοκαίρι δεν θα έχουμε νερό. Ξεκινήσαμε με τον πρόεδρο του Παιδινού εδώ και 3 χρόνια, 3,5 για μια δεύτερη εφεδρική γεώτρηση για να μπορέσουμε να λύσουμε το θέμα αυτό. Δυστυχώς, δυστυχώς ακόμα είμαστε στις αρχές. Αλλά γίνεται το πρόβλημα, αυτό εδώ με το συγκεκριμένο έργο. Αν μας εντάξουν στην τροφοδοσία, γι' αυτό το θέτω, για να μπορέσουμε να λύσουμε το θέμα αυτό της ίδρυσης. Ήταν και ανάγκη, αλλά ανάγκη λόγω με την κατάσταση σε εξαιρούνται. Οπότε είναι το... Εμείς έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Για το παιδί. Και εδώ κάθε εβδομάδα έχουμε... Να ξαναπούμε λίγο, ποιοι οικισμοί θα πάρουν νερό από το καινούριο υδρευτικό δίκτυο. Είναι Ασπρόγια, Λιμνοχώρη, Σκλήθρο, Αγραπηδιές, Αετός, Βαλτόνερα, Παιδινό, Φανός, Ροδόνας, Ξινό Νερό, Αμύνδεο, Πέτρες και Κέλι. Αυτό το εξωτερικό δίκτυο είναι περίπου 48 χιλιόμετρα. Τώρα, από εκεί και πέρα θα γίνει εσωτερικό δίκτυο αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου. Στο Λέκοβο, στο Αντίγονο, στο Λιμνοχώρη, στο Μανιάκι και στο Νυμφαίο. Και μάλιστα έτσι όπως προβλέπεται μέσα στο τεχνικό δελτίο Γιάννη, θα ξεκινήσουν οι εργασίες από η πρώτη δημοπράτηση, δηλαδή από το Μανιάκι και το Αντίγονο. Στην πρώτη φάση ξεκινάνε η αντικατάσταση των ιστορικών δικτύων από το Μανιάκι και το Αντίγονο. Και θα προχωρήσουν και στους υπόλοιπους οικισμούς. Το αποθήκε δηλαδή το Μανιάκι θα πάρει νερό από τα Ασπρόγια. Δεν ισχύει. Μέσα από το έργο θα γίνει το εσωτερικό δίκτυο του Μανιάκι. Το Μανιάκι θα συνεχίσει να παίρνει νερό από το Βέρμι. Το δικό μας νερό πού θα πάρει το Ασπρόγια. Όχι, όχι, είπε και δεν μπορεί καταλάβετε γιατί. Αυτό στεγόμαστε όμως είναι σημαντικό για να το κλείνουμε για να πάμε στην υπογραφή της σήμερα, αν έχει κάτι άλλο να πει. Περιμένουμε μία πρόταση δική σας ή αν δεν έχει πρόταση θα την δρομολογήσω εγώ μέσα στην, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να διασφαλίσουμε τη λειτουργία του ΤΟΕΒ την περίοδο που θέλετε, εντάξει. Η πρόταση είναι 15 Μαΐου ως 15 Αυγούστου. Τέλεια Αυγούστου. 15 Μαΐου τέλος Αυγούστου. Και μας αρχούμε και μετά τι γίνεται.
Έχουμε κλιματική αλλαγή, από αυτό που ζέστη στη Σιδνεία. Εντάξει, αυτό έχει τεθεί, θα διευθετηθεί και θα επικυρωθεί και από το Δήμο και από την περιφέρεια τόσο πολύ. Λοιπόν, εγώ ήθελα να ρωτήσω καταρχήν να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους με υγεία και ευλογία. Τα εσωτερικά δίκτυα, είπε ο κ. Γρόσδου, θα ξεκινήσουν πρώτα οι δύο κοινότητες. Δεν θα ξεκινήσει ταυτόχρονα σε όλους τους οικισμούς. Όχι, γιατί γίνεται σε διάφορες φάσεις, έτσι προβλέπεται στην απόφαση ένταξης και έτσι υποβλήθηκε. Δηλαδή το χρονοδιάγραμμα, ας πούμε, πού υπολογίζεται, σου το λέω. Αν θυμάμαι καλά, μέχρι τέλους του 26 θα έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα. Για τόσο μεγάλη. Και αν τέλος του 26 δεν είναι η ολοκλήρωση όλου του έργου, είναι μέχρι το τέλος του 26. Αυτό εξαρτάται από τις δημοπρατίες οι οποίες θα γίνουν και με τις φάσεις. Απλώς έχει προβληθεί μέσα στο τεχνικό δελτίο να ξεκινήσει η υδροληψία και το εργοστάσιο επεξεργασίας ή επεξεργασία του νερού και ταυτόχρονα τα δίκτυα στις δύο αυτές κοινότητες. Δηλαδή του λεχόρου θα πάει τέλος. Μπορεί να πάει αμέσως μετά. Γιατί έχει πρόβλημα, υπάρχει πρόβλημα σου γι' αυτό. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Το έργο αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Έχει φτάσει στην τελική του κατάληξη τώρα. Μπορεί να έχουν τροποποιηθεί ορισμένα δεδομένα, αλλά ακολουθούμε τη διαδικασία η οποία είχε προβληθεί και έχει υπογραφεί και η απόφαση ένταξης, έχει περάσει από το ελληνικό συνέδριο. Για να έχουμε και μία εικόνα, έτσι. 1η Νοεμβρίου, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, περάσαμε από την Οικονομική Επιτροπή το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης. Αυτή εστάλει στο ελεκτικό συνέδριο για επεξεργασία, για να πάρουμε και το πράσινο φως. Η απάντηση ήρθε 20 τόσο Δεκεμβρίου, όπου είχε δύο ψηλές παρατηρήσεις. Αυτές τις παρατηρήσεις του ελεκτικού συνεδρίου τις περάσαμε μέσα στην προγραμματική σύμβαση. Και ερχόμαστε τώρα να υπογραφήσουμε τα ταξί του Περιφερειάρχη και του Δημάρχη. Είναι διαδικασίες οι οποίες πρέπει να ακολουθούμε. Δυστυχώς έχουν και κάποια χρονική επιβολή. Ο προϋπολογισμός του κάθε οικισμού είναι ξεχωριστός ή είναι ξεχωριστός με τις φάσεις. Δηλαδή, τώρα αν θυμάμαι στην πρώτη φάση από ό,τι τα βλέπω εδώ. Στην πρώτη φάση είναι γύρω στο 1 εκατομμύριο και στην δεύτερη φάση που είναι στη νέα προγραμματική περίοδο είναι 18 εκατομμύρια. Και όχι, δεν είναι τέλος του 26 η ολοκλήρωση, είναι το Μάρτιο του 26. Είναι Μάρτιο του 26. Να ρωτήσω και τι σημαίνεις και μετά συμπεριλαμβάνει το εσωτερικό μεσάκος. Ο Γιάννης ο Κιουστέτης, πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης. Ευχαριστώ κύριε Δημάρχε, κύριε Περιφερειάρχα, να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου χρόνια πολλά σε όλους. Καλή χρονιά, η νέα χρονιά να είναι και βέβαια πάντα κάτι το νέο δημιουργεί την ελπίδα και την αισιοδοξία για κάτι καλύτερο. Επί της ουσίας να είναι όντως καλύτερη για τον τόπο μας, για την πατρίδα μας, για το Δήμο μας, για την περιφερειά μας. Ως μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης με την ιδιότητα του χωρικού τότε αντιπεριφερειάρχη, είναι ένα έργο το οποίο το ξεκινήσαμε, δεν θα αναφερθώ στην ουσία του έργου. Θα μου επιτρέψετε, καλό πρόεδρε, να ρωτήσω, μου γεννώνται δύο ερωτηματικά. Το πρώτο, αν ενθυμούμε καλά, το έργο ξεκίνησε στην αρχική του μελέτη, κύριε Περιφερειάρχα, από εμάς, από το Δήμο, αλλά και από τη διαχειριστική αρχή που υποβάλαμε. Σε ό,τι αφορά, το λέει και ο τίτλος, ίδρυυση Δήμου Αμυνταίου Δημοτικών Ενωτήτων Αμυνταίου και ΑΕΤΟΥ. Εννοεί των παλιών καποδιστριακών δημοτικών ενωτήτων. Γι' αυτό και έχει μπροστά στον επίσημο τίτλο του έργου Δέλτα Ε Αμυνταίου και Δέλτα Ε ΑΕΤΟΥ. Βέβαια, εγώ συγγνώμη, παρεξηγηθώ με χαρά και από τους παριστάμενους προέδρους Αντιγόνου και Μανιακιού. Με χαρά βλέπω να μπαίνει και το δίκτυο αντικατάσταση δικτύου Αντιγόνου Μανιακιού που είναι του πρώην Δήμου Δέλτα Ε Φιλότα. Για να ξέρουμε τι λέμε και να κυριολεκτούμε. Άρα μπήκαν και δύο κοινότητες Δέλτα Ε Φιλότα, Αντίγωνο και Μανιάκι. Θετικό αυτό. Υπήρξε δηλαδή μια διαφοροποίηση από τον αρχικό σχεδιασμό και τον τίτλο μέχρι την υλοποίηση. Εκείνο ο οποίος γεννήθηκε το ερώτημα τώρα και ήθελα μια απάντηση, ακούγοντας τους κατοίκους
της τοπικής κοινότητας του Σκλήθρου και διαβάζοντας και την προγραμματική σύμβαση, στο αντικείμενο του έργου που λέει, λέει ξεκάθαρα, η ίδρυυση τάδε τάδε, να μην αναφέρω, φορέας υλοποίηση περιφέρεια, περιφερειακή ενότητα Φλόρινας, που είναι και ο δικαιούχος της πράξης, περιλαμβάνει τα παρακάτω αντικείμενα. Την κατασκευή νέου εξωτερικού δικτύου ίδρυυσης των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων που ανήκουν στις αναφερόμενες δημοτικές ενότητες από τα επιφανειακά ύδατα του ρέματος περικοπής. Άρα από επιφανειακά. Στην τοπική κοινότητα ασπρογείων. Οι κύριες εργασίες αφορούν την υδροληψία επί του ρέματος περικοπής, αγωγό προσαγωγής του νερού από την υδροληψία και κατάσταση επεξεργασίας κλπ. Αυτό ακριβώς, η ανησυχία των κατοίκων του Σκλήθρου, σύμφωνα με αυτό που διάβασα, είναι αν το νερό, το οποίο λέμε εμείς ότι θα δώσουμε στις κοινότητες, ανέφερε ο κύριος Βόσδου, ποιες τοπικές κοινότητες θα πάρουν νερό σε ένα δίκτυο 48 χιλιόμετρων, πώς θα φτάσει, όχι με την έννοια του δικτύου εκεί, πώς θα επαρκέσει με την έννοια, όχι πώς θα φτάσει στην υλοποίηση, εάν θα επαρκεί αυτό το νερό για αυτές τις κοινότητες. Γνωρίζω και εγώ με την ιδιότητα του Περιφερειακού Συμβούλου, αλλά και εσείς κύριε Δήμαρχε, ότι το μείζον πρόβλημα το αντιμετωπίζει η κοινότητα της Σκέλης. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες δεν έχουν τη δυνατότητα να πληθούν σχεδόν επί καθημερινής βάσης, να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες υγιεινής. Πώς θα φτάσει αυτό το νερό εκεί και από πού θα είναι όλα αυτά τα νερά, όταν μας λέτε ότι θα είναι από επιφανειακά ύδατα αυτού του ρέματος. Άρα, αφού θα είναι από επιφανειακά ύδατα, τα οποία για να φτάσουν στην Κέλη ή στις λοιπές άλλες κοινότητες, Πέτρες, όποιες αναφέρατε και καλώς, προφανώς θα στερήσει αυτό το νερό από την τοπική κοινότητα του Σκλήθρου. Και θα φτάσουμε ίσως στο φαινόμενο, εσείς λέτε επαρκεί και δεν θα φτάσει εκεί το πρόβλημα. Εγώ να ευχηθώ μακάρι να επαρκέσει, αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα κυρίως και στην ίδρυυση της τοπικής κοινότητας Σκλήθρου και των λοιπών κοινοτήτων, όπως και πολύ σωστά και εύλογα ανέφερε και ο κ. Μελισσανίδης των Βατονέρων, αλλά και στην άρδευση του ΤΟΕΒ του Σκλήθρου. Θα ήθελα λοιπόν, αν μπορείτε να μου απαντήσετε, δίνοντας μια σύντομη απάντηση σε αυτή την ερώτηση και την απορία που μου γεννήθηκε. Σας ευχαριστώ. Επαναλαμβάνω, δέσμευσή μας είναι ότι από το υφιστάμενη χρήση νερού που χρησιμοποιεί το ΤΟΕΒ του Σκλήθρου, δεν θα πάρουμε ούτε μία σταγόνα νερού αν δεν εμπλουτίσουμε τα νερά μας. Ίσα ίσα διασφαλίζει αυτό το έργο με τυχόν απώλειες που υπάρχουν, που είναι σημαντικές, από τα απερχιωμένα δίκτυα. Επειδή αναφερθήκατε, το επαναλαμβάνω, ίσως δεν το ακούσατε, κύριε Κιωσέ, ότι οι δύο οικισμοί της Δημοτικής Νότητας Φιλότα δεν θα πάρουν μία σταγόνα από το Σκλήθρο. Μέσα από αυτό το έργο θα αλλάξουν τα εσωτερικά τους δίκτυα για την Κέλη τώρα. Για την Κέλη, πώς θα πάει το νερό στην Κέλη. Η Κέλη αυτή τη στιγμή έχει βελτιωθεί σημαντικά από το νέο εσωτερικό δίκτυο που κάναμε, από το νέο εσωτερικό δίκτυο που κάναμε και βάζοντας και ρολόγια και μετράμε πλέον για την κατανάλωση, γιατί γινόταν μια λόγιστη χρήση. Έχει βελτιωθεί σημαντικότατα η επάρκεια νερού στην Κέλη. Συγχρόνως όμως υλοποιούμε, έχουμε ανάδοχο, 400.000 ευρώ, ναι. Έχουμε ανάδοχο, έτσι. Έχουμε και ανάδοχο και κάνουμε ένα έργο 400.000 ευρώ και διευρύνουμε το εξωτερικό δίκτυο της Κέλης, το πάμε ακόμα πιο ψηλά στις πηγές μας, στην Πιπερίτσα. Που είμαι βέβαιος ότι θα λύσει το πρόβλημα της Κέλης. Το έργο αυτό σχεδιάστηκε για την Κέλη πριν κάνουμε την επέκταση του αγωγού των 400.000 ευρώ, που επαναλαμβάνω έχουμε ανάδοχο. Έτσι, επαναλαμβάνω, δεν θα στερήσουμε από τον ΤΟΕΒ του Σκλήθρου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ούτε μία σταγόνα νερό. Ευχαριστώ κύριε. Θα θέσω και μία άλλη παράμετρο, η οποία βέβαια είναι ανησυχητική. Όταν ξεκίνησε και έγινε ο σχεδιασμός αυτής της μελέτης, υπήρχαν κάποια δεδομένα πληθυσμιακά. Δυστυχώς, οι οικισμοί μας ερυθμίζονται. Άρα η αναγκαιότητα σε νερό είναι μικρότερη. Αυτό είναι δυσάρεστο βέβαια, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Πολύ δε περισσότερο ότι όταν κάνεις μια μελέτη ίδρυυσης, παίρνεις και κάποιες παραμέτρους. Παραδείγματος χάρη, ανέφερε ο Περιφερειακός για 40% απόλυση στο δίκτυο.
Το 40% σε δίκτυα ίδρυψης είναι περίπου αποδεκτή. Περίπου αποδεκτή απώλεια. Άρα σημαίνει ότι η απώλεια στα εσωτερικά δίκτυα δεν είναι της τάξης του 40%. Είναι πολύ περισσότερο. Δηλαδή σε ένα καλά συντηρημένο θεωρητικά δίκτυο αυτή τη στιγμή στις κοινότητες, εγώ υπολογίζω ότι η απώλεια είναι πάνω από 70%. Άρα με αντικαταστάσεις εσωτερικών δικτύων έχουμε εξοικονόμηση νερού. Και επίσης, μία ορθολογική χρήση θα μας δώσει σε όλους επάρκεια. Έτσι. Θα δώσει σε όλους επάρκεια. Δυστυχώς τα προβλήματα της ίδρυψης υπάρχουν ακόμα στην ελληνική επικράτεια, που έπρεπε να είναι λυμένα εδώ και δεκαετίες. Και φτάσαμε τώρα 2023 να κουβεντιάζουμε ακόμα πώς θα έχει ο κάθε Έλληνας πολίτης επαρκείς ποσότητες νερού. Και στα θέματα της εξοικονόμησης που είναι σημαντική παράμετρος και στο εξής θα είναι τρόπος ζωής σε όλους τους φυσικούς πόρους, προβλέπεται εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας και τηλεδιαχείριση του δικτύου από κεντρικό σύστημα ελέγχου. Αυτό είναι εγκατεστημένο στο Δήμο Φλόρινας και φαίνεται αν υπάρχει κάποια διαρροή, πού υπάρχει και πώς μπορεί να προβλεφθεί και να αντιμετωπιστεί. Και εμείς το λέμε, κύριε Περιφερειάρχη, με ένα έργο 4,5 εκατομμύρια ευρώ, 4,5 δεν είναι, 5 εκατομμύρια ευρώ, κάνουμε τηλεμετρία στα δικτυά μας, Κέλλη, στα σύγχρονα δικτυά μας, όπως είναι η Κέλλη, όπως είναι δηλαδή εσωτερικά δίκτυα. Άγιος Παντελήμωνας, δεν υπάρχει, εμείς χρησιμοποιούμε πάρα με εγώ. Αυτό σημαίνει ότι αν γίνει μια ζημιά, την ίδια ώρα ξέρουν που είναι ζημιά και πάνε στοχευμένα και τη διορθώνουν. Άρα δεν υπάρχει αυτή η αναμονή, έχει μια διαρροή εδώ, μετά από δύο μέρες και όταν την πάρουμε είδηση πάμε και τη διορθώνουμε. Επομένως, βελτιώνεται η κατάσταση και αυτό που προσωτήρησε ότι δυστυχώς συγκρότητα και ο πληθυσμός, άρα οι ανάγκες θεωρητικά θα είναι μικρότερες, βέβαια η κλιματική αλλαγή, τη βάση, την αποθήκευση, όπως είπαμε, και την οικονομία. Άρα, σε κάθε περίπτωση, η συζήτηση που γίνεται και σήμερα είναι προς όφελος της αλληλοενημέρωσης και πλήρης γνώσης όλων των δεδομένων, ώστε από κοινού να συναποφασίζονται οι όποιες λειτουργίες, οι όποιες παρεμβάσεις κρίνονται σκόπιμες. Άρα, δεν ευνηδιάζεται κανένας, αντιθέτως, ένα μεγάλο έργο μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης που θα ωφελήσει την τοπική κοινωνία συνολικά και όλοι θα συμμετέχουμε στην ολοκλήρωσή του. Τώρα όμως να προχωρήσουμε λίγο στην υπογραφία, αν θέλετε, και μετά να το συζητήσουμε ό,τι χρειάζεται. Να πάρετε και την Πεβόρα μέσα, γιατί η Πεβόρα έχει πρόβλημα. Από σιδερένιες, από αμίαντο, από πέτασια, από πλαστικές ολίνες που είναι νερό. Λοιπόν, ξεκινάμε επομένως, οπότε με το καλό. Μπορείτε να θέσετε το δεύτερο δημοτικό συμβούλιο και να προλευτείτε το άλλο. Με την υπογραφή αυτή της σύμβασης θα ακούτε να λέγεται στο εξής ότι ο κύριος του έργου είναι ο Δήμος Σαμπιστέου και ο φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια της Μακεδονίας, Περιφέρεια Γενότητα Φλόρινας. Θα αναλάβει τις τεχνικές εργασίες η Περιφέρεια υπό την κεντρική καθοδήγηση του κυρίου του έργου που είναι ο Δήμος Σαμιντέου. Εμείς, όπως σας είπα στην αρχή, προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας για την υλοποίηση του έργου, ελήψη της δυνατότητας τεχνικής επάρκειας σε αυτόν τον βαθμό για τόσο σύνθετα έργα από το Δήμο Σαμιντέου. Ευχαριστούμε, κύριε Περιφερειάρχη, όλο αυτά και τα παιδιά έργα. Στα επόμενα. Ευχαριστώ.